είχαμε μία πολύ παραγωγική συζήτηση και θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγική τοποθέτηση από αυτών τα οποία συμφωνήσαμε. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η επακόλουθη διεθνής ενεργειακή κρίση έχουν προσθέσει ένα πολύ σοβαρό παράγοντα αβεβαιότητας στη ζωή όλων μας. Σημαντικά πρόσθετα βάρη και επώδυνες αυξήσεις τιμών σε τιμολόγια ενέργειας και αγαθά πρώτης ανάγκης ροκανίζουν το εισόδημα κάθε νοικοκυριού, κάθε επιχείρησης και απειλούν ευθέως την δυναμική αλλά και αναγκαία ανάκαμψη όλων των οικονομιών της Ευρώπης. Και όλοι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συνειδητοποιούμε με δραματικό τρόπο ότι βιώνουμε το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας. Και συνειδητοποιούμε πια με τον πιο σκληρό τρόπο την σημασία της ενεργειακής αυτονομίας, της ενεργειακής ασφάλειας και τα ακόμα πιο γρήγορα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία και γίνεται όλο ένα και πιο επισφαλής. Και σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον, η μείωση της εξάρτησής μας από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για ορυκτά καύσιμα μετάβασης όπως το φυσικό αέριο, που θα εγγυηθούν από τη μία επάρκεια ενεργειακής ισχύως και από την άλλη σταθερές και καλύτερες τιμές ενέργειας για όλους, αποτελούν σήμερα μονόδρομο και για την πατρίδα μας. Θέλω να τονίσω ότι ο νέος αυτός δρόμος σε καμία περίπτωση δεν μας απομακρύνει από τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι απλά μία εναλλακτική διαδρομή για να καταλήξουμε στον ίδιο στόχο και είναι μία εναλλακτική διαδρομή την οποία επιβάλλει ο πολιτικός ρεαλισμός. Θα μας οδηγήσει με ασφάλεια, με χαμηλότερο κόστος και χωρίς καθυστερήσεις έως το 2030 στο στόχο της επίτευξης της μείωσης των εκπομπών κατά 55% όπως έχουμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι κάθε κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία. Αλλά τι σημαίνει πρακτικά η σταδιακή μας απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο? Πρώτον, ότι πρέπει να αυξήσουμε την προμήθεια αερίου από εναλλακτικές πηγές μέσω LNG, μέσω αγωγών όπως ο αγωγός ΕΣΜΕ, τον οποίο είχε την ευκαιρία ο Υπουργός να συζητήσει και πάλι στο Ισραήλ με τους ομολόγους του από την Κύπρο και από το Ισραήλ. Πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου άμεσα, είναι κάτι το οποίο υπολογούμε. Και τρίτον, πρέπει να αποφασίσουμε, και αυτό ήταν και το αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης, αν η Ελλάδα σε αυτό το νέο ενεργειακό τοπίο θα είναι μόνο κόμβος αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου ή θα είναι και μια χώρα παραγωγός φυσικού αερίου. Και ακριβώς γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στο νέο ενεργειακό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται. Είμαστε μια περιφερειακή χώρα κόμβος για τη μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, προς την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω των αγωγών TAP, μέσω του αγωγού IGP, ο οποίος σε λίγο ολοκληρώνεται και θα τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Βουλγαρία, μέσω νέων πιθανών διασυνδέσεων, όπως είπαμε, με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και με περισσότερες σταθερές και πλωτές μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου που δρομολογούνται από ιδιώτες επενδυτές. Και σε αυτές τις δυνατότητες ερχόμαστε σήμερα εδώ στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρώων Ανθράκων να ανακοινώσουμε και να προσθέσουμε μία ακόμα σημαντική επιλογή στη φαρέτρα μας. Αυτή της χώρας παραγωγού πια φυσικού αερίου. Ανακοινώνουμε λοιπόν την επιτάχυνση των ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου που γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι πιθανό, το τονίζω, δεν είμαστε βέβαιοι, είναι πιθανό να διαθέτει σε σημαντικές ποσότητες με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες, τόσο στον υπηρετικό όσο και στον θαλάσσιο χώρο, σε ζώνες πάντα αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Και θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τις 6 αυτές εκτάσεις. Η μία βρίσκεται στην υπηρετική Ελλάδα, στην περιφέρεια Ηπείρου,
σε σημείο το οποίο θα τονίσω που δεν θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική προστασία. 5 σε θαλάσσιες περιοχές, στο Ιόνιο 2, στο Κυπαρισιακό, 2 δυτικά νότια της Κρήτης. Αποτελούν ήδη τμήματα τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Σε κάποιες από αυτές τις παραχωρήσεις έχουν προχωρήσει προκαταρκτικές έρευνες, σε άλλες όχι, στο βαθμό όμως που επιβάλλεται, που επιβάλλει πλέον η συγκυρία. Θέλω να τονίσω ότι ως την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η εμπορική εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου συχνά δεν αποτελούσε μια οικονομικά ελκυστική ευκαιρία για νέες χώρες οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι, όπως η Ελλάδα, λόγω των πολύ χαμηλών τιμών του φυσικού αερίου. Αυτό όμως είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει αλλάξει. Και η πορεία των τιμών φυσικού αερίου διεθνώς, τα σχέδια απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, αλλά και η σημασία που γνωρίζουμε ότι θα παίζει το φυσικό αέριο για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες ως καύσιμο μετάβασης, ουσιαστικά μας υποχρεώνει να επαναπροσδιορίσουμε την στρατηγική μας. Και στην αγορά αυτή, θέλω να τονίσω ότι η χώρα μας διαθέτει 2 εθνικούς πρωταθλητές. Και μαζί τους θα προχωρήσουμε μπροστά, αναστώντας όπου το κρίνουμε αυτό απαραίτητο και εφόσον είναι απαραίτητο, νέες διεθνείς συνεργασίες για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε σε πρώτη φάση εάν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αναφέρομαι στα ΕΡΠΕ, όπου το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να έχει σημαντικό μετοχικό μερίδιο. Αναφέρομαι και σε μια αμιγώς ιδιωτική ελληνική εταιρεία όμως, την Energian, η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε πολύ σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου διεθνώς, όπως το Ισραήλ. Είναι η πρώτη εταιρεία αυτή τη στιγμή που κάνει σημαντικές εξορίξεις φυσικού αερίου σε μεγάλα βάθη στην Μεσόγειο. Και αυτές τις 2 ελληνικές εταιρείες έχουμε σήμερα μαζί μας, θα ακούσουμε σε λίγο τους επικεφαλείς τους, οι οποίες δεσμεύονται σήμερα να ξεκινήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα ερευνών έως το τέλος 2023. Πρέπει μέχρι το τέλος 2023 να γνωρίζουμε εάν έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή τους. Και οι εταιρείες αυτές έχουν δημιουργηθεί ότι θα επικεντρωθούν στους μεγάλους πιθανούς στόχους φυσικού αερίου. Και γι' αυτό και σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να μπορούμε να πετύχουμε πρώτες διερευνητικές γεωτρήσεις, ενδεχομένως και πριν το τέλος του 2023. Από πλευράς ελληνικού δημοσίου, από πλευράς Υπουργείου, δεσμευόμαστε ότι θα αναβαθμίσουμε όλα τα σχετικά έργα σε έργα εθνικής σημασίας, προκειμένου να μην επαναληφθούν ανέτειες καθυστερήσεις, και θα αναβαθμίσουμε την ΕΔΕΗ, την ελληνική κρατική εταιρεία η οποία συντονίζει και αδειοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε εφόσον χρειαστεί και αυτή να συνδράμει σε προσπάθειες εξερεύνησης. Τονίζοντας, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι ανακοινώσεις που κάνουμε σήμερα εντάσσονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής και της οικονομικής θέσης της χώρας. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση της εποχής μας. Και η επιτυχία ή αποτυχία εξαρτάται από την ικανότητά μας να εφαρμόσουμε ρεαλιστικά αλλά και υλοποιήσιμα σχέδια για να επιταχύνουμε αλλά και να χρηματοδοτήσουμε την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, αλλά και σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ούτε την ενεργειακή μας ασφάλεια, ούτε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της βιομηχανίας, αλλά ούτε και τις προτεραιότητες και το αίτημα των οικοκυριών μας να μπορούν να προμηθεύονται ενέργεια σε λογικές τιμές. Η εντολή μου λοιπόν για την επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο δεν υπονομεύει σε καμία περίπτωση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης. Ο σκοπός μας είναι πολύ απλός. Εφόσον έχουμε αξιοποιήσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, να υποκαταστήσουμε
τις εισαγωγές φυσικού αερίου από εθνικό πλούτο. Η ανάπτυξη όμως των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παραμένει η ραχοκαλιά της προσπάθειάς μας και είναι αυτή η οποία τελικά θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε και την οικονομική βιωσιμότητα της πράσινης μετάβασης. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τελικά το εθνικό, το οικονομικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό συμφέρον και σε μια εποχή πρωτοφανούς αύξησης του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας που έχει αναδείξει δυστυχώς δομικές ενεργειακές αδυναμίες της Ευρώπης. Η επιτάχυνση λοιπόν της εκμετάλλευσης των εθνικών ενεργειακών πόρων της χώρας μας θα μας επιτρέψει, εφόσον είμαστε τυχεροί και μπορέσουμε να έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου, θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, την ενεργειακή μας ασφάλεια. Αλλά θα ξεκλειδώσει και ένα τομέα με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει και στην ανάληψη του κόστους της πράσινης μετάβασης. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που μας δίνεται η δυνατότητα σήμερα να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν μιλάμε για έρευνες στον τομέα του φυσικού αερίου, των υδρογονανθράκων, κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Έχουμε ενδείξεις, το ξαναπώ, ενδείξεις που μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους. Οφείλουμε όμως ως χώρα να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν υπάρχουν αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Αυτό θα το γνωρίζουμε πια με τα βεβαιότητα στο τέλος του 23 και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στη λήψη των επόμενων των αποφάσεων για το τι θα κάνουμε την μεθεπόμενη μέρα.